Το πέμπτο ζευγάρι είναι ο Παντελής με τον Χαροπάλαβό μου. Άλλα παιδιά. Εδώ δεν έχουμε ξυλιά στο τετράγωνο. Γενικότερα με τον Χαράλαμπο και στο σπίτι, αλλά και όπου και να βρισκόμαστε, πάντα υπάρχει ένας, μια... πώς μπορώ να το πω. Κόντρα. Λοιπόν, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα σου πω. Λοιπόν, καταρχήν σκέφτομαι κάτι απλό και ωραίο. Να μην ξεφύγουμε και να κάνουμε περιπλοκότητες. Μια μπέμπουτε σκέφτεσαι, μπες στο νόημα, μεν τα παίρνεις γύρω καιρό. Σκέφτομαι ένα προφιτερόλ, λευκή σοκολάτα, έτσι. Που είναι το θέμα μας. Ναι. Είναι η φωλιά. Μέσα βάζω μετά προφιτερόλ, το οποίο είναι γεμισμένο με κρέμα από λευκή σοκολάτα. Ξέρεις να κάνεις ζύμικια σου. Ναι, ρε, ξέρω. Εγώ πάντως δεν έχω ιδέα που σου, λέω σου το. Αν ξεκινήσεις τα 15 λεπτά, ζωνε τίποτα σου. Δεν έχεις κάνει σου. Ποτέ. Θα πάρουμε μέλι και θα κάψουμε το μέλι. Καμένο μέλι, βάζεις το μάλι στο τηγάνι. Όχι, μην κάνουμε και μας κάτσει καμιά παιδιά με το καμένο μέλι. Ρε, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ πέρα, πρέπει να συνεργαστούμε. Θες να κάνουμε σου τζόπαρες πάνω σου, μόνο αυτό σου λέω. Σιγά ρε παιδιά! Και λίγο κρασάκι για να έχουμε να... Με παίρνεις περίτα πράγματα, Παντελή. Δεν είναι περίτα, ρε. Για την κανάς, κρασί και λικέρ. Ρε, να κάνω εγώ την κρέμα, ρε. Έτσι εδώ, δεν χρειάζομαι κρασί. Όχι, ρε, κανάς είπαμε, κανάς. Παντελή, εγώ δεν θέλω να πω σε διαδικασία να αποχωρήσεις πάντως. Γιατί, ρε. Ρε, πάντες κρασί στην καλάτζο, Παντελή, ρε. Πας καλά, ρε. Ρε, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ο Χαράλαμπος λέει ότι δεν γίνεται να πει κρασί και λικέρ. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από παλιούς μάστορες ότι μπορούν να φτιάξουν μια γκανάζ με κρασί και υπάρχει αυτή η κόντρα. Εδώ με κάνεις ρε ζήλι, αλλά εγώ το σου λέω ότι θα πάρουμε κρασί κι αυτό. Ξέρεις τι γκανάζ θα κάνουμε. Γκανάζ τέτοιο. Ακούμε. Από αυτό εδώ. Τι αυτό ρε. Φραμπουράζ. Τώρα είπαμε να κάνουμε σάλτσα, τώρα λες με να κάνεις γκανάζ. Κανείς θα τσακωθείτε τώρα. Πατησερή δεν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Ωραία, θα κάνω εγώ πατησερή. Τελείω σου. Ό,τι γίνει παίρνει στο πάνω σου. Να το πάω, ρε ζήλι. Βάλε κρασί, βάλε λικέρ και ό,τι βγει. Εν τέλει τα καταφέρνουμε, παίρνουμε τα υλικά μας και συμφωνούμε ότι θα κάνουμε το σουδάκι το γεμιστό, δηλαδή προφιτερόλ. Μίξερ. Καλή επιτυχία. Πάμε λίγο. Ο δεύτερος δεν μπορεί να ακουμπάει πράγματα που βρίσκονται πάνω στον πάγκο. Ξέρεις ότι πρέπει είναι η σφαίρα, α? Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε σουδάκι προφιτερόλ με γκανάζ λευκή σοκολάτας. Παντελή, πιο γλυόρα. 15 λεπτά. Ρε, άμα... άμα... Θες να σε βρίσω, ναι. Θες τώρα. Να κάνεις πατησερί και σου. Εγώ πας. Ρε, βλέπεις ότι μιλάω, ρε άνθρωπε. Μίλα. Μπορείς να ηρεμήσεις. Χαράλαμπε, τι είναι το φύλλο εδώ. Το φύλλο, τι είναι. Plan B. Ε? Plan B. Plan B. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, που οπότε φαίνεται δεν θα πάει. Τώρα. Γιατί είσαι τόσο αρνητικός. Τι γιατί. Μην είσαι αρνητικός. Αυτό είναι πολύ αρνητικός, ρε. Πάρα πολύ αρνητικός. Δεν βοηθάει έτσι. Παντελή μου, μην επηρεάζεις εσύ. Θα φτιάξει και ο Χαράλαμπος σε 10 λεπτά θα είναι εντάξει. Θα το φτιάξω εγώ από εδώ. Κάμε ζύμη για σου. Ωραία. Θα κάνω, ρε φίλε. Θα κάνεις ακόμα. Ρε, μου, είσαι θετικός ότι δεν έχεις κρέμα μπατισερί. Εγώ λέω σου σε 5 λεπτά που να μπω, ξεκινώ τάρτα. Λέω σου το. Εγώ όπως και γίνει, βγάζω πιάτο. Με ή χωρίς εσένα. Εγώ στον πάτο δεν πάω. Τι με βάλες μαζί του, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ κακή συμπεριφορά. Δεν πρέπει να δουλεύεις έτσι. Πρέπει να συνεργαστείς και αν κάπου διαφωνείς, να το πεις με σωστό τρόπο να το καταλάβει ο άλλος ώστε να διορθώσουμε το λάθος μας. Αν υπάρχει λάθος. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο λάθος. Γκωμένη. Δεν είναι κομμένη, αδερφέ. Μετά θα χτυπήσουμε. Κομμένη, ξαλέω. Αφού τι βλέπεις εσύ κομμένη, μας δουλεύεις τώρα. Ωρε. Εγώ βλέπω τα ζευγάρια βασικά και φαντάζομαι ομαδική. Ομαδική και για να είμαι ειλικρινής, γενικά μου ταιριάζουν αυτά που βλέπω, τα ζευγάρια. Ναι. Ίσως εδώ έκανα ένα switch. Δηλαδή σε μια ομαδική θα φανταζόμουν τον Παντελή απέναντι από τον Ζαχύρ και τον Μανώλη απέναντι από τον Χαράλαμπο πιο εύκολα. Από ότι η Ζαχύρ απέναντι από τον Μανώλη και η Παντελή απέναντι από τον Χαράλαμπο. Μιλάς από πλευράς δυναμικότητας, εμπειρίας, ας το πούμε, περισσότερο. Βλέπω δύο αρχηγούς τώρα. Χαμήλωσε λίγο φωτιά, Ζαχύρ. Χαμήλωσε τη φωτιά, σας παρακαλώ.
Δεν βάλεις γάντια. Γιατί έτσι γουστάρω, υπάρχει πρόβλημα. Δουλεύω χωρίς γάντια. Υπάρχει πρόβλημα, ρε. Ό,τι νομίζεις κάνεις. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Εγώ βλέπω το Χαράλαμπο να ξεφυσάει πάνω μας. Τι έπαθες, Χαράλαμπε? Αγχώθηκες. Αν βγάλουμε πιάτο, είμαστε τυχεροί. Γιατί? Γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλησε. Το πήραμε πάνω του. Αποκλειστικά. Εγώ ρωτώ το συνέχεια, χρησιμοποιώ χωρίς γάντια. Λέω του, γιατί δεν βάζεις γάντια να έχει συγκίνη. Κάνω ό,τι γουστάρω, δηλαδή. Ένα λεπτό, παιδιά. Ένα πρόβλημα. Ναι. Έχουμε όμως μισή ώρα ακόμα, γιατί η δοκιμασία ξέρει. Να πω. Να κάνω ζύμιν τάρτας που πιστεύω. 45 λεπτά, συγγνώμη. Διορθώνω. Σήκωσε μανίκια, ετοιμάσου. Κενέλια. Πες του το, άμα... Όχι, ξέρω, το ζύμιν τάρτας, λέω σου το. Δεν ξέρω τι κάνεις. Χαράλαμπε. Παίζει και η ψυχολογία πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να ψυχώνει το ένα στον άλλο. Αυτό όπως είναι, κατέβασε το κάτω. Αλλάζουμε, παιδιά! Έλα, άλλαξε. Τελείωνε όμως γρήγορα. Τελείωνε γρήγορα, άστο αυτό το μηχάνημα. Τελείωνε όμως, σου λέω. Δεν μου μιλάς. Έθελα να μου μιλάς, άμα. Πάμε για κανάς. Πάμε για κανάς. Μη μου μιλάς, ρε φίλε. Δεν θέλω να μου μιλάς όταν δουλεύω. Παντελή μου, γιατί συμβαίνει αυτό? Ξέρω εγώ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Παντελής είναι υπερβολικά ήρεμος και θέλω λίγο να απαντήσει κάπου. Απάντα κάπου, γιατί δεν γίνεται να τα ακούς. Δεν γίνεται να ακούς μονίμως. Δεν είμαι ή με το Χαράλαμπο ή με τον Παντελή, αλλά στο συγκεκριμένο πας με το δίκιο και με αυτό που βλέπω εγώ από πάνω. Δεν γίνεται να βλέπεις 6 πάγκους να δουλεύουν ρολόι και ένας πάγκος να ουρλιάζει. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να σε βοηθήσω. Θέλω βοήθεια. Όχι να σε ακούσω. Είδα πόσο βοήθεια έχεις. Επίσης, τι κάνεις τώρα, τη τάρτα? Ναι. Γιατί με το δικό σου δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλω μια. Παιδιά, θα κάνετε δύο γλυκά. Έλα μου. Παίζετε ζευγάρι, θα καείτε. Δεν είναι μέσα στον κανόνα. Πες μου και εμένα. Ποιο? Να κάνεις δύο γλυκά, Χαράλαμπε. Πες μου και εμένα. Δύο γλυκά θα κάνω. Ρε, συγκεντρωθείτε. Συγκεντρωθείτε. Είχαμε αποφασίσει και τώρα πάει να μου τα αλλάξει, ρε, το πράγμα. Έλα. Νηστητή μου, κύριε. Αποφάσισες. Όταν έρθισε τη βασιλεία σου να πούμε. Γίνεται μαγελιό απέναντι από την πλευρά. Χαμός. Το είπαμε, διάδα φωτιά αυτή. Αυτή είναι διάδα φωτιά, όντως. Ρε, τους φωνάζω, ηρεμήστε, δεν θα βγάλετε πια. Όχι, εγώ θα στήσω, λέει άλλο. Εγώ θα φτιάξω άλλο γλυκό. Άλλο γλυκό, δύο γλυκά. Ναι, δύο γλυκά. Τρελαθήκαν. Είμαστε, πρέπει είστε να συνεργαστούμε. Ζευγάρι, είμαστε πρέπει ζευγάρι να αυτή τη στιγμή. Θα πάμε χέρι-χέρι μπροστά για να βγούμε πρώτο πιάτο ή τελευταίο όμως. Θα πάμε χέρι-χέρι, μπορεί και στην αποχώρηση, δοκιμασία αποχώρηση. Οπότε. Έλα, εγώ έτσι θέλω να πω σε δοκιμασία αποχώρηση. Πάμε εδώ πέρα. Πάμε να βγάλουμε πιάτο. Θέλει να πάει σπόνο σου να πάει. Μη μαλώνετε. Ξέρεις τι θα χαρώ? Να χάσω, να πω σε εδώ και μεσιά μαζί του και να νηστείω έξω. Έτσι το αξίζει. Ρε Παντελή, τι έγινε? Έλατε. Πάμε ρε δυνατά. Δεν ήταν ωραίο, δεν μου φάνηκε καθόλου, γιατί ο Παντελής προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, να τον πει «ΟΚΕΙ, τελείωσε, συνέχισε να κάνεις» και ο Χαράλαμπος είχε κολλήσει. Και έλεγε εκεί, δεν σταμάτησε καθόλου, δεν σταμάτησε καθόλου. Και έλεγε συνέχεια τον Παντελή. Επειδή... Τον Παντελή είσαι τυχημένη έτσι και κάνατε το μουστάκι του έτσι. Όλα εντάξει, παιδιά, εκεί. Όλα κομπλέ. Το παλεύουμε, μπράβο. Το παλεύουμε. Πάμε δυνατά. Λένε ότι μετά από τους τσακωμούς γίνονται ωραία πράγματα σε ένα ζευγάρι. Αγάπη μόνο, παιδιά. Αλλά νομίζω ότι πάνε για χωρισμό αυτοί οι δύο σίγουρα. Εκεί δεν υπάρχει να γίνει κάτι άλλο. Εκεί πάμε για χωρισμό. Κοίτα, μόνο ένα από τα πολλά. Κοίτα. Μίξερ πάνω σε δίσκο κοπής, το πιο απλό. Τι να σου πάλι. Γιατί τραβώ τα μαλλιά μου. Πού το κακό, ρε. Μόλις έκανα χώρο, ρε. Το παράλογο, ξέρω. Το παράλογο. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Να σου πω μόνο κάτι. Έχουμε πλέξει. Όταν πάει στους κριτές μπροστά, δεν πεις ότι έκανα μαζί σου γλυκό. Έκαμες γλυκό. Λέω σου το. Κοίτα το, ναι, ρε. Λοιπόν, και τα 15 λεπτά που μου μένουν. Εσύ θα μένουν το τελειώσεις. Να... Μένουν. Εσύ θα το τελειώσεις. Να τελειώσω τι. Τα τελευταία 15 λεπτά. Πες μου τι έχεις έτοιμο. Πες μου να τελειώσω. Τι έχεις έτοιμο. Είναι έτοιμη η κανά σου που έχεις φτιάξει. Έτσι. Έχω δεν έτοιμο. Το ξέρεις τούτο. Είναι στο τσίλερ. Έχω έτοιμο. Έτοιμο. Τούτο τι είναι τούτο. Το κουλί. Κουλί. Ναι. Τούτο. Κουλί. Τι είναι, μα. Πες μου. Πες μου. Έναν στο κάρο τον τοίχο. Αγγλίζω τρύπα με τον τοίχο στο κάρο του. Εντάξει, ένα κουλί. Ξέρεις τι είναι το κουλί. Έλα, πες μου. Ξέρεις τι είναι. Είναι πουρές φρούτων με σιρόπι. Εντάξει. Και εγώ τι έχω κάνει εδώ. Τι έκαμε. Έκαμε σιρόπι. Ναι. Σιρόπι με ζάχαρη και φρούτα. Εγκουλί. Μαζί με τα άνθρωπα. Κοίτα τώρα. Εγκουλί. Δεν πάει καλά το παιδί.
Θα βγάλετε πιάτο. Δεν πάει καλά. Πιάτο θα βγάλετε. Παντελή, Παντελή. Έχει κάνει ρε το παιδί. Δεν πάει καλά. Πάμε να βγάλουμε ένα πιάτο. Τι να βγάλω, ρε παιδιά. Αφού θα στήσει το πιάτο ο Χαράλαμπος. Θα αφήσει για μένα. Αλλά πού, δεν γίνεται. Είναι ο κανονισμός έτσι. Με κάνει ατό στην αγού, αλλά. Χαμπό. Ελάω τώρα. Ελάω. Τι έπαθα. Τι έπαθα. Δίσκου με τα τα σου. Πάνω που τα διάνια. Σουδάκια θα κάνετε. Ποντούν τα κουζινομηχανές πάνω στους δισκούς κοπής. Ούτε γάνια, ούτε τίποτε. Ρε, μ***α, δε. Ναι, ρε. Κουλί, ρε. Κουλί, ρε. Κουλί που θέλει να βάλουμε σε πιάτο, ρε. Άκου να δεις τώρα όμως. Έτσι όπως κάνεις, δεν βγάλετε πιάτο. Έτσι θα βγάλω, ρε. Να πω από δοκιμασία να αποχωρήσεις. Προτιμώ το. Το είπαμε βέβαια στην αρχή όταν επιλέχθηκε η Διάδα. Διάδα φωτιά είναι αυτή σίγουρα. Ή έτσι ή Ιουβέντς δεν είναι τώρα. Ή του ύψη του βάθους. Πρέπει να στήσεις ένα πιάτο το οποίο. Θα μπορέσεις να με ακούσεις. Ακούω. Θα βάλεις κάτω, ας πούμε, το κουλί. Θα βάλεις αυτό από πάνω. Από πάνω το. Την κανάς. Ναι. Εντάξει. Και ένα. Δύο φρυτάκια έτσι. Θα αφήνω πάνω στο στήσιμο τώρα. Ένα λεπτό. Θα μπορέσεις να στήσεις πιάτο, σε παρακαλώ. Ευκάξω. Λοιπόν. Ευκάξω. Ευκάξω. Τα συστήματα. Έχεις εδώ το σουδάκι. Έχω βάλει και λίγο αμύγδαλο μέσα, εντάξει. Ό,τι θέλεις κάμε. Εγώ θα στήσω πιάτο. Είμαι... Μετά από τόσο ζόρι, μπορώ να το ονομάσω το ζόρικο σουδάκι. Να το ονομάσεις το σουδάκι της αποχώρησης. Ή γι' αυτό, ξέρω. Πούτο. Να σου πω, απ' την αρχή, ρε φίλε, είσαι πολύ αρνητικός. Να το δούμε. Τουλάχιστον στο στήσιμο, πάρ' το λίγο θετικά, να βγάλουμε ένα θετικό vibe, ρε φίλε. Πρέπει να βγάλουμε λίγο τα vibes μας θετικά, για να... Τουλάχιστον μην πάμε στην αποχώρηση, κατάλαβες. Να πάεις. Είμαστε μαζί. Αυτή τη στιγμή είμαστε ζευγαράκι. Αυτή τη στιγμή είμαστε ζευγαράκι. Πάμε να στήσουμε πιάτο, έλα. Εγώ με τούντο χάλι, δεν είμαι ζευγάρι. Εντάξει, δεν έμαθα έτσι. Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Παιδιά, δεν βοήθησες καθόλου γι' αυτό, έτσι. Έλα. Δεν βοήθησα καθόλου. Κάνω στον μπάγκο. Έλα ρε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ρε αδερφέ, δεν το περίμενε ότι θα ήταν τόσο δύσκολο. Ή... Τι, βγάλετε κάτι. Βγάλαμε. Όλες τις Παρασκευές είναι κομπλέ, αλλά ρε, με το ποδίο φάσμα. Δηλαδή, με το που ερχόμαστε εδώ για. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνετε, να βγάλουμε ένα πιάτο. Ναι, ρε φίλε. Δύο άτομα, είστε πάμε λίγο. Δεν το περίμενα. Είναι αυτή η αρνητικότητα, ρε φίλε. Ωραία. Γίνεται να βγεις έξω από την κουζίνα, ρε. Έχεις λεφτά ακόμα, Μαρία. Πιένε έξω, ρε. Είμαστε ζευγάρι, αδερφέ. Ναι, θέλω να σε κοντά μου. Και θέλω να βλέπω το στήσιμό σου, προχώρα τώρα και τελείωνε. Έλα να δούμε, μην ξεκινήσω και εγώ λαμπαδιάζω. Με έχεις δει από την ανάποδη μου. Φίλε, όπως με βλέπεις ήρεμο, αλλά ξεκινά και στείνε τώρα. Έλα, γιατί ξεκινάω και νευριάζω. Θα φύγω από την κουζίνα. Άντε να δούμε. Τελείωνε. Κοίτα, ρε. Τελείωνε, γιατί άμα. Παντελή. Εσύ είσαι τρελό, μία, εγώ είμαι 10. Δεν έχει πρόβλημα. Να πάει σπίτι σου, αγαμί τρέλε. Όταν έζησα το 3 χρόνια τον bullying, εδέχομαι τα κάθε μέρα και δεν σηκώνω κανένα και βλέπω στα μάτια κανένα. Προς το μάλλον, on camera. Πρέπει να. On camera, να γυρίσει, να, μου, να, γυρίσει να μου πει. Να γυρίσει να μου πει εμένα. Άμα νευριάσω, θα δεις εγώ και τούτον εγώ κλαδάνω το bullying. Γιατί θα βγεις έξω από την κουζίνα, ρε. Τελείωνε, γιατί άμα. Παντελή. Εσύ είσαι τρελός, μία, εγώ είμαι 10. Δεν έχει πρόβλημα. Να πάει σπίτι σου, αγαμί τρέλε. Για να γυρίσει να με εκφοβίζει, και να μου λαλείς. Εσύ ξεκίνησες. Εγώ φοβήθησα σε όμως, ρε. Εγώ είπα κάτι για σένα. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν εγώ είπα κάτι για σένα. Από μόνος, ρε. Εγώ είπα κάτι για σένα. Κοίτα. Μίξερ πάνω σε δίσκο κοπής. Το πιο απλό. Δεν βάλεις γάντια. Ξέρεις τι είναι το κουλί. Μη μου μιλάς, ρε φίλε. Με ζάχαρη και φρούτα. Εν κουλί. Δεν θέλω να μου μιλάς όταν δουλεύω. Πάει καλά το παιδί. Τι με βάλες μαζί του, ρε φίλε. Στην πραγματική κουζίνα. Ναι. Πίστεψε με, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν να σε σειρώ έξω. Δεν θα εμπίστευκες. Γιατί Κυπρέων και πόσο μάλλον αλλά εμένα, εν τολμάς να κάνεις bullying. Έχει κάνει τον κόσμο, ρε φίλε. Τρέπεσαι τον κόσμο. Έλα, τα πούμε σπίτι, ρε. Να τα πούμε σπίτι. Τρέπεσαι τον κόσμο. Αυτό μόνο. Λίγο να πει κάτι να γυαλίσει από πάνω. Μην το αφήσουμε έτσι. Φτιάξε μια στιγμή μια καραμέλα. Σε παρακαλώ πολύ. Προλαβαίνουμε. Το έχουμε, έλα. Μια στιγμή σε ένα τηγανάκι ίσα ίσα, λίγο ζάχαρη. Παντέλη, να σου πεις. Να σταματήσεις. Να μπει από πάνω εδώ πέρα, να γυαλίσει κάτι, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, να το κάνουμε λίγο καραμέλα. Έλα, ρε. Εντάξει, γυαλίζει. Εντάξει. 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 Λέτσι όλα καλά.
Έλα, εντάξει, εντάξει, βγάλαμε πιατάρα, έλα. Τι, Άισμπι, βγάλαμε πιατάρα. Πιατάρα με το καλύτερο ζαχαροπλάστη του MasterChef. Μόνος. Παρόμοια. Παρομοίως. Έχουμε φτιάξει ένα σουδάκι γεμιστό με κρέμα πατισερή με αρωματισμένο με αμύγδαλο και να ξέρετε ότι έχει φτιαχτεί με πάρα μα πάρα πολύ αγάπη. Συμφωνώ ότι διαφωνώ στα πάντα. Παπάντζα νίντζα που λέει ο Τάσος. Λοιπόν, τι να πω. Εντάξει, αυτά. Εγώ, Χαράλαμπε, εγώ να ξέρεις, πιστεύω. Δεν θέλω να ξέρω τίποτε. Δεν θέλω ξέρεις, να συνεχίσεις να μου μιλάς, ρε. Κοίταξε με. Δεν με κόφτει. Πιστεύω ότι θα βγούμε το καλύτερο πια. Τέλος. Μίλα μόνος. Θα είμαστε οι δύο αρχηγοί, αντίπαλοι. Μίλα μόνος. Πώς σου φαίνεται αυτό. Οπότε, άμα κερδίσουμε και βγούμε μπροστά ως καλύτερο πιάτο, θέλω να μου δώσεις τα χέρια και να μου πεις είσαι μάγκας διότι έκανες τα 3/4 της Παρασκευής και εγώ απλά έκανα ένα στισιματάκι. Okay. Εντάξει. Και εγώ εμφανίσαμε εσύ στισιμο, αφού ήταν 3/4 της Παρασκευής. Και θέλω να σου δω και πώς θα είσαι σαν αντίπαλος αρχηγός. Που για μένα θα είσαι απλά αντίπαλος, όχι εχθρός. Για μένα αν είσαι όμως. Χαράλαμπος και Παντελής. Πώς ήταν καταρχήν η συνεργασία σας? Άψογη. Μπορώ να πω. Καταστροφική από την άλλη. Άψογη και καταστροφική από την άλλη. Έτσι, τα δύο άκρα. Είσαστε ωραίο ζευγάρι πάντως. Ταιριάζεται. Ναι, έτσι είναι τα αγαπημένα ζευγαράκια, ξέρετε. Υπάρχουν τσακωμοί, πού και πού κτλ. Πήγα να φτιάξω κάπως λίγο το κλίμα, την ατμόσφαιρα, να μην φαινόμαστε ότι είμαστε τσακωμένοι και γίνουμε ξεφτύλες μπροστά στους κριτές. Χαράλαμπε, γιατί καταστροφή? Καταστροφή τόσο για το πιάτο σεφ, καταστροφή για τη συνεργασία. Mm-hmm. Εγώ θεώρησα επειδή είχαμε κάποια υλικά έτοιμα από το ψυγείο, καθαρά λόγω χρόνου και λόγω συνταγών, είχα κάποιες ιδέες που σε θέσεις δημιουργικότητας ήταν πιο δημιουργικές, να το πω, πιο εύκολες από τη μια, αλλά μπορούσα να τις κάνω πιο γρήγορα, να γλιτώσω χρόνο. Ο Παντελής είπε εξ αρχής ήθελε να κάνουμε κάτι με σου. Εγώ είχα ιδέα από σου, το πήρε πάνω του από την αρχή το πιάτο. Τώρα κάποια πράγματα που θεωρήσα εγώ λάθος, παράδειγμα το κουλί που είπαμε στην αρχή ήταν κουλί, εγώ δεν θεωρούσα την κουλί. Προσπάθησα να το φέρω στο τέλος κάτι σαν πιο σάλτσα το αποτέλεσμα. Τουλάχιστον να ξέρω ότι παίρνω κάτι για να με κρίνουν, αλλά να είναι όπως ονομάζεται. Κάτι έγινε, με ενόχλησε. Τώρα να πω, αφήνω το πίσω για χάρη ενός πιάτου. Παντελή και Χαράλαμπε. Είναι πολύ νόστιμο. Και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να ήταν αν τα πηγαίνατε και καλά. Εντάξει, εγώ θα πω άλλη μια φορά ότι είμαι πολύ χαρούμενος με το πιάτο. Είναι όντως νόστιμο. Στεναχωριέμαι λίγο για αυτά που είδα εδώ μπροστά μου και την ώρα που μαγειρεύατε. Τώρα γευστικά. Λίγο πιο κάτω, εγώ θα βάζα το πικραμύγδαλο, γιατί καλύπτει λίγο το κάρδαμο. Και παραπάνω από αυτή την πολύ ωραία μαρμελάδα, γιατί γενικά είναι ένα γλυκό πιάτο. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Είσαι πίσω απόλυτος. Και έτσι είναι. Τι έτσι είναι. Χαράλαμπε, μην έχεις τέτοια μούτρα τώρα. Έλα, μια αγκαλιά, άντε. Σιγά μην πάρω αυτό, ένα αγκαλιά. Μετά από πόσα που μου έθαψε, να πούμε. Έλα, έλα. Τι, ρε. Να σε κάνω. Ρε. Απλά δεν θα ξανασχοληθώ με το χάμπο. Καλή του τύχη είναι να μην ξανασχοληθεί και με την πάρτι μου. Γιατί και εμείς οι ανθρώποι όλοι. Να μην έχουμε... προκαλείς για να ασχολείται με κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν προκάλεσα. Έρχεσαι, αλλά όλα έχουν τα ωραία. Έρχεσαι μέσα στον κόσμο όλο μπροστά στις κάμερες σου λες, γυρίζεις να με απειλάς. Εγώ σε απειλήσα, ρε. Εσύ, καταρχήν, εσύ μου έχεις ρίξει τη Σάρα και τη Μάρα. Με έχεις απειλήσει 15.000 φορές κι εγώ. Τι σε απειλήσα? Πες μου μια φορά. Τι απειλήσα σε σένα? Μπροστά στις κάμερες. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τι πλάκα μου κάνεις. Από το πρώτο λεπτό που ξεκινήσαμε, τι απειλήσα? Δώσ' μου παράδειγμα. Πες μου, τι απειλήσα? Πες μου χαρακτηριστικά τι είπα. Ναι. Ναι. Θέλω να τον ρίξω στον τάκο για να τον διώξω. Εν απειλή. Τι είναι? Πρόκληση. Α, δεν είναι απειλή αυτό. Εν απειλή. Τότε και εμένα πρόκληση. Απειλή. Πρόκληση. Γυρίζει κάποιον να πει είμαι καλή μνήμη σε έναν λαμπαδιαστό, να σε βάλω κάτω, γιατί είναι πρόκληση. Όχι, προειδοποίηση ήταν αυτό. Προειδοποίηση. Ναι. Άμα το βλέπει εσύ. Δεν ξέρει που σου πάνε τα τέσσερα, κύριε Παντελή. 24 χρόνια ή 17 χρόνια εγκεφαλικά. Αν θέλει να μιλήσουμε ευθέω,
Και εγώ είμαι άνθρωπος παλιά εξωποδόνια. Ούτε με νοιάζει αν κάνω κιού ή κάτι. Ωραία, εγώ επειδή σέβομαι τον εαυτό μου, δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ μαζί σου, διότι το όσο σέβεσαι. Ασχολούμαι, τόσο ρίχνω το επίπεδο. Καλά, δώσε πέντε. Δώσε πέντε, ρε. Έλα, παλιά, ξεχασμένα. Ξεχασμένα, περασμένα, έλα. Ούτε τώρα, ρε. Και μιλάς για σεβασμό, μιλούσες για αγάπες. Εγώ το χέρι πήγα να σου δώσω, να μου το σφίξεις απλά. Άντε και πάλι φίλοι, που εγώ δεν έχω κανένα θέμα να μην με έχεις φίλο. Απλά, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει να έχω δικόνες κτλ. Να σου πω κάτι, η διπλοπροσωπία δεν είναι προτέρημα. Η δικιά μου είναι εγώ είμαι η πρόσωπη. Η διπλοπροσωπία δεν είναι προτέρημα. Δικό σου πρόβλημα. Παντελής και Χαράλαμπος. Είστε ασφαλείς πάντα στον εξώστη. Πιστεύω ότι δικαιώθηκα, διότι ό,τι Παρασκευή έκανα, τουλάχιστον πήρε πολύ καλά σχόλια από τους κριτές. Εγώ δεν νιώθω δικαιωμένος, γιατί έπια στην τελική με έναν πιάτο που ήταν του Παντελή, έτσι αναφέρε. Οπότε και στον Τάκο να πήγαινα, έχω το θέμα. Είσαι γελίος, ρε. Είσαι γελίος, απλά. Γιατί, ρε. Είμαι ο εαυτός μου. Γιατί είμαι γελίος. Είσαι ο εαυτός σου. Βγάλω τον παρά έξω. Όπως είσαι. Να σε θαυμάσουν. Ναι. Έλα μια σέλφι, ρε. Έλα μια σέλφι. Ας έχω. Ας σε θυμάμαι. Πού με έχεις. Πόσο ψηλά με έχεις. Εδώ. Εγώ ξέρεις πού. Πού με έχεις. Εδώ. Κοίτα. Μπράβο. Τσακ στη μέση. Α, γεια σου. Είσαι καλό παιδί όμως. Πού το ξέρεις. Φαίνεται.